μια απορία λέγει: ποια είναι η σχέση θρησκείας, φιλοσοφίας και επιστήμης? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απορία και ευχαρίστως να απαντήσουμε. Βέβαια, όπως μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί δεν θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάντα στα πλαίσια μιας απορίας κατηχητικών μαθημάτων. Και βέβαια ενδιαφέρει πολύ αυτή η απορία αναμφισβήτητα. Καταρχάς, είναι τρία πράγματα, τρία αντικείμενα, θρησκεία, φιλοσοφία, επιστήμη, που οπωσδήποτε έχουν αμεσοτά τη σχέση πρώτα-πρώτα με τον άνθρωπο. Και μετά βεβαίως θα δούμε κατά πόσο μεταξύ των έχουν αυτά τα τρία μία σχέση. Αν έπρεπε χρονικά να ειδούμε αυτά τα τρία, θα λέγαμε ότι πρώτα είναι η θρησκεία, μετά είναι η φιλοσοφία και τελευταία είναι η επιστήμη. Χρονικά λοιπόν, χρονικά το ξαναλέγω, στην ιστορία του ανθρώπου αυτή την πορεία, αυτή η πορεία ακολουθήθηκε. Τι θα πει θρησκεία? Είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αδιάφορον ποιος είναι αυτός ο Θεός, γιατί μπορεί κανείς να είναι και ειδωλολάτρης. Έτσι, να είναι, ξαναλέγω, ειδωλολάτρης. Να είναι πανθεϊστής. Τι είναι πανθεϊσμός? Είναι όταν πιστεύετε ότι ο Θεός είναι μέσα, ταυτίζεται με την φύση και ότι η φύση είναι ο Θεός. Έτσι, στην θρησκεία έχουμε τρία στοιχεία. Το πρώτον είναι ο άνθρωπος. Το δεύτερον είναι ο Θεός. Και το τρίτον είναι η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ή του ανθρώπου με τον Θεό. Σχέσεις. Θεός, άνθρωπος, σχέσεις ανάμεσα στα δύο πρώτα. Αυτό είναι η θρησκεία. Η έννοια της θρησκείας. Της οποιασδήποτε, ξαναλέγω, θρησκείας και φυσικής και εξαποκαλύψεως, είναι αυτή η σχέση. Το υποκείμενο, θα λέγαμε, το αντικείμενο και η σχέση υποκειμένου και αντικειμένου. Να το πούμε και λιγάκι συντακτικά. Το υποκείμενο είναι ο άνθρωπος, το αντικείμενο είναι ο Θεός και οι σχέσεις ανάμεσά τους μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Αυτό είναι η θρησκεία. Εάν είναι φυσική θρησκεία, τότε είναι κατ' επινόηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος σκέφτεται να φτιάξει μια θρησκεία. Γιατί σκέπτεται? Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό που σας έλεγα στο μάθημα προηγουμένως, υπάρχει αυτή η φορά, η κατεύθυνση που είναι στον κάθε άνθρωπο δυνάμει της ενημήν εικόνος του Θεού προς το Θεό. Αν λοιπόν χάσω εγώ από τον οπτικό μου ορίζοντα τον αληθινό Θεό, τότε θα κατασκευάσω ένα Θεό. Θα κατασκευάσω, εάν χάσω. Και θα κάνω λοιπόν μία, όπως λέμε, κατεπινόηση θρησκεία. Όλες οι θρησκείες που υπάρχουν, βεβαίως πλην της Ιουδαϊκής και του Χριστιανισμού, είναι λεγόμενες φυσικές θρησκείες. Δηλαδή, είναι κατά επινόηση, είναι κατά κατασκευή. Επινόηση, αυτή το σκέπτομαι, πώς θα την κατασκευάσω τη θρησκεία αυτή. Μπαίνουν πολλά στοιχεία και αυτή μετά παίρνει το δρόμο της να προσφερθεί στους ανθρώπους. Έτσι έχουμε όλες τις θρησκείες του κόσμου, που ξαναλέγω είναι θρησκείες φυσικές. Βέβαια δεν λυτρώνουν, βέβαια είναι το ψεύδος εκεί. Βέβαια λατρεύεται ο διάβολος, δεν θέλω να μείνω πιο πολύ γιατί θα βγω από το θέμα μου. Και η περίπτωση μοιάζει σαν και εκείνον που προσπαθεί να σηκωθεί από το έδαφος τραβώντας τα μαλλιά του. Κανείς δεν μπορεί να σηκωθεί. Γιατί? Θα μας πει ένας φοιτητής από εδώ, μια φοιτήτρια από εκεί που είναι στην φυσικομαθηματική. Θα μας πει ότι έχουμε κλειστές δυνάμεις, το ξέρετε και από το Λύκειο κτλ. Έχουμε κλειστές δυνάμεις και συνεπώς δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Αν εγώ
είμαι 100 κιλά, δόξα τω Θεώ δεν είμαι, αν είμαι 100 κιλά μπορώ να σηκώσω 150 κιλά. Ούτε αυτό μπορώ τώρα, τώρα γέρασα, αλλά τέλος πάντων μπορώ να σηκώσω βάρος ανώτερο του βάρους του σώματός μου. Αλλά να σηκώσω το βάρος του σώματός μου είναι αδύνατον. Πρέπει να με σηκώσει κάποιος άλλος απ' έξω. Συνεπώς, έχοντας κλειστές δυνάμεις, δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος μου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μία θρησκεία που ξεκινάει από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, που ξεκινάει από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να σώσει. Δεν σώζει, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να σώσει. Αλλά τι, πρέπει να έρθει απ' έξω μια δύναμη. Συνεπώς, όλες κατά κανόνα, όλες οι φυσικές θρησκείες δεν σώζουν, παρά μόνον η εξ αποκαλύψεως θρησκεία. Και αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μία. Ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός είναι στην πραγματικότητα το ίδιο. Είναι η παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Είναι συνέχεια της αποκαλύψεως του Θεού. Μόνο που οι Εβραίοι σταμάτησαν μη αποδεχθέντες τον Ιησού Χριστόν. Σταμάτησαν σε ένα σημείο της αποκαλύψεως, εκεί που σταμάτησαν, και δεν προχώρησαν να δεχθούν την συνέχεια της αποκαλύψεως. Στην πραγματικότητα όμως είναι συνέχεια. Γι' αυτό έχουμε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και διοίκη καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος λέτε? Ο Θεός Λόγος. Πριν σαρκωθεί, και κάποια στιγμή σαρκώθηκε, και έχουμε την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Διότι ανανεώνεται η Παλαιά, το τελετουργικό της κυρίως, σε θέματα σωτηρίας, για να δοθεί η Καινή. Ποια? Το αίμα του Χριστού που θα μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Άρα λοιπόν είναι μία. Δεν μπορεί να είναι περισσότερες. Λέμε, έχουμε δύο αλήθειες, τρεις αλήθειες, δέκα αλήθειες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσες αλήθειες. Τότε αμέσως μπαίνουμε στην υποψία ότι κάτι δεν είναι από αυτά αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Γι' αυτό και η θρησκεία ή εξ αποκαλύψεως είναι μία. Και αυτή είναι ο Χριστιανισμός. Εκεί δεν επινοεί ο άνθρωπος να κατασκευάσει Θεό, αλλά αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο και του λέγει ποιος είναι. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Είδατε? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ακόμη καθορίζει ο Θεός και την σχέση που θα έχει τόσο ο Θεός με τον άνθρωπο, αν με ακούσετε εγώ θα σας βοηθήσω, θα σας σώσω, όσο και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, όπως είναι η προσευχή και λοιπά και λοιπά. Άρα λοιπόν αυτό είναι η θρησκεία. Για να δούμε τι είναι η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι ευγενής μεν, αλλά είναι όπως ακριβώς το κεράκι όταν έχουμε ένα μεσημεριάτικο ήλιο. Η φιλοσοφία ξεκίνησε βέβαια καταρχάς ως κοσμολογική, μετά έχουμε την ανθρωπολογική και μετά έχουμε την γνωσιολογική. Όσοι έχετε σχετικά σπουδάσει θα το γνωρίζετε ότι έχουμε τρία στάδια στη φιλοσοφία. Ξαναλέγω, κοσμολογική, ανθρωπολογική και γνωσιολογική. Δηλαδή, οι πρώτους Σοκράτους φιλόσοφοι, για να πάρω τους στο χώρο το δικό μας τους φιλοσόφους, έτσι, όλοι αυτοί είναι, κινήθηκαν πάνω στην κοσμολογία. Και όταν λέμε κοσμολογία εννοούμε Θεός κόσμος. Θεός κόσμος, ο Θεός ο Μιλήσιος και η της έτερος κτλ. Ασχολήθηκαν λοιπόν με το Θεό και τον κόσμο. Με το Σοκράτη αρχίζει το δεύτερο μέρος της φιλοσοφίας, που είναι το ανθρωπολογικό. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Ξέρετε ότι ο Σοκράτης είχε δει εκείνο το ρητό ενός εκ των 7 σοφών, νομίζω του Χίλωνος, στο μαντίον των Δελφών, γνώθησε αυτόν και λέει, γιατί να ψάχνω εγώ να βρω κάτι έξω από μένα και δεν κάθομαι να ψάξω κάτι που είναι μέσα σε μένα.
και αρχίζει με τον Σωκράτη, αρχίζει το δεύτερο, η δεύτερα, το δεύτερο στάδιο της φιλοσοφίας για τον άνθρωπο, το ανθρωπολογικό. Στους νεωτέρους χρόνους άρχισε το άλλο στάδιο, το τρίτο, και νομίζω πιθανώς το τελευταίο, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει ή να μπορεί να υπάρξει άλλο στάδιο. Η σχέση, και λέγεται γνωσιολογικό, η σχέση του ανθρώπου με τη δημιουργία, όχι με το Θεό, με τη δημιουργία, με τα κτίσματα. Γιατί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι η θρησκεία. Αλλά η σχέση του ανθρώπου με το, με την κτίση, με τα πράγματα. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτό το τελευταίο γεννήθηκε με την ανάπτυξη της επιστήμης και είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε, αυτό τι χρώμα έχει, αυτό το κουτί, τι χρώμα έχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αυτό που έχει, το άσπρο, γιατί εξαρτάται από το φως. Έτσι, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Πώς μπορώ λοιπόν να γνωρίσω εγώ τα αντικείμενα που μου χρειάζεται στη φυσική, στο πείραμα? Εγώ επεμβαίνω στα υλικά πράγματα. Πώς μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η πραγματικότητα στα όντα? Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το πιο δε στοιχειώδες που γεννήθηκε το πρόβλημα αυτό είναι το θέμα της μετρήσεως. Είναι ολόκληρος κλάδος το θέμα της μετρήσεως. Πραγματικά, πώς θα μετρήσω ένα ποσό, πώς θα το έγκυσω? Γιατί όταν το μετρήσω ήδη το κατέκτησα, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν το κατέκτησα εγώ. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω για να το κατακτήσω. Πάντως, το πρώτο βήμα κατακτήσεως είναι η μέτρηση. Λέω να μετρήσω, θυμάμαι στα εργαστήρια κάποιο φορά κάποιο. Πέραμε πολλές μετρήσεις στο ίδιο πράγμα, πολλές μετρήσεις για να βγάλουμε τη μέση τιμή. Βγάζουμε κάποιες καμπύλες, μέση τιμή. Γιατί κάθε φορά που θα μετρήσουμε θα έχουμε διαφορετική μέτρηση, που σημαίνει τη δυσκολία, το πρόβλημα να προχωρήσω στη μέτρηση. Όσοι από εσάς είστε στη φυσική, στα μαθηματικά, θα με καταλαβαίνετε. Έτσι, το γνωσιολογικό πρόβλημα που είναι στη φιλοσοφία είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ωστόσο, είναι μία απόπειρα του ανθρώπου να γνωρίσει κάτι έξω από αυτόν, τη δημιουργία, το Θεό, ευγενής περίπτωσης. Να γνωρίσει τον εαυτό του, γνώθης αυτόν, και να γνωρίσει ποια είναι η σχέση του ιδίου με την κτήση. Είναι πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία. Και αν μεν αυτή η φιλοσοφία μπορεί να με βοηθήσει σε μερικά πράγματα, να γνωρίσω τσαμπός, να λέμε η φιλοσοφία των μαθηματικών, λέμε η φιλοσοφία της φυσικής και δι' της συγχρόνου φυσικής. Μάλιστα, αν είχα χρόνο θα καθόμουν να διαβάσω. Έχω και το ένα βιβλίο και το άλλο βιβλίο έχω, και έχω σύγγραμμα και η φιλοσοφία των μαθηματικών και η φιλοσοφία της συγχρόνου φυσικής. Είναι μάλιστα του Χάιζενμπεργκ. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ σπουδαία. Αλλά να ερευνήσω με τη φιλοσοφία κοσμολογικά θέματα, σας είπα, εκεί υπάγεται και το θέμα Θεός. Όχι, δεν θα καθίσω να διαβάσω φιλοσοφία για να γνωρίσω αν υπάρχει Θεός και ποιος είναι αυτός. Γιατί, μα αφού τον έχω εις τον χριστιανισμό, από και καλυμμένον τον Θεό, γιατί να ασχοληθώ με την φιλοσοφία? Ωστόσο, η φιλοσοφία ως όργανό της, αυτό θέλω να το θυμόσαστε, ως όργανό της έχει τον ανθρώπινον λόγον, τον μυαλό, την διάνοια, τον ανθρώπινον λόγον, την ανθρωπίνη λογική. Πάμε τώρα στο θέμα της επιστήμης. Η επιστήμη τι είναι? Από το επίσταμε, επίστημη, θα πει γνωρίζω καλά. Αυτό θα πει επιστήμη, γνωρίζω κάτι καλά. Βάζω κάτι κάτω και προσπαθώ με όσο περισσότερα αντικειμενικά κριτήρια να γνωρίσω αυτό το κάτι. Να γνωρίσω ένα στοιχείο της δημιουργίας, να γνωρίσω τι θα πει άτομον,
ξεκίνησε βέβαια από την περιγραφική μορφή. Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος που ξεκίνησε κατ' επιστήμη εργαζόμενος, αλλά με την περιγραφική, θα λέγαμε, επιστήμη, είναι ο Αριστοτέλης. Ο πρώτος έβαλε το θεμέλιο της επιστήμης, της δουλειάς κατ' επιστήμη, με την περιγραφή, φυτά, ζώα και τα λοιπά, φαινόμενα διάφορα. Και κατόπιν μερικούς αιώνες η ανθρωπότητα έμεινε στην περιγραφή. Σιγά σιγά όμως φύγαμε και μπήκαμε μέσα σε αυτά τα ίδια τα όντα. Βέβαια, επειδή το γνωσιολογικό θέμα, το πρόβλημα που σας είπα προηγουμένως στη φιλοσοφία, είναι κάτι που μας πληροφορεί ότι ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε 100% ένα αντικείμενο, ποτέ, 100% ποτέ, μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Να δούμε Φερρυππίν ένα αστέρι, ξέρετε τι παράγοντες μπαίνουν? Να δούμε το μικροσκόπιο κάτι, ξέρετε τι παράγοντες μπαίνουν? Συνεπώς, να γνωρίσουμε τα όντα όντως, τα όντα όντως, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Τι ηλεκτρονικά μικροσκόπια, να βάλουμε τι θέλετε, να βάλουμε τι μεθόδο να χρησιμοποιήσουμε, ποτέ δεν θα φτάσουμε το αντικείμενο που ερευνούμε, γιατί πάντα θα υπάρχει ένα διάμεσον μεταξύ του αντικειμένου που ερευνώ, του υποκειμένου που είμαι εγώ, ένα διάμεσο, μια σχέση, ένα διάμεσο. Αυτό δεν ξέρω το διάμεσο κάθε φορά τι εικόνα μου δίδει του αντικειμένου. Είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά, ε? Η επιστήμη λοιπόν κινείται με τον ανθρώπινο λόγο και με το πείραμα. Αν δεν έχω πείραμα και έχω μόνο ανθρώπινο λόγο, τότε μπορώ να μιλάω για φιλοσοφία. Όταν όμως βάλω το πείραμα, παρατήρηση, πείραμα κλπ, και τι, να ζυγίσω, να μετρήσω? Αν δεν μετρήσω και δεν ζυγίσω, επιστήμη δεν έχω. Μπορεί να μιλάω για φιλοσοφία, αλλά επιστήμη δεν έχω. Πρέπει να ζυγίσω, να μετρήσω. Τότε αυτά δουλεύουν, σας είπα, όργανον είναι ο ανθρώπινος λόγος, η λογική και το πείραμα. Αυτά είναι τα κριτήρια της επιστήμης. Για να φτιάξεις κάτι κατ' επιστήμη δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να ξέρεις τους νόμους για να γράψεις, φτιάξεις κάτι και να το παρουσιάσεις ως επιστημονικό πράγμα, ως επιστημονική εργασία. Δεν είναι εύκολο, σας το ξαναλέγω. Όταν φαντάζομαι μερικά πράγματα, και εδώ μπαίνει πολλές φορές σε άγνωστα εδάφη της επιστήμης, μπαίνει, παιδιά, τι μπαίνει? Μπαίνει κάποια πίστη. Λέμε, αυτό το βλέπω, το ζυγίζω, το μετράω. Κάτι έχει μέσα, κάτι έχει μέσα. Σαν τι να έχει, δεν μπόρεσα ακόμα να το ανοίξω. Γιατί? Πάρετε Φερρυππίν το άτομο της ύλης. Το είδαμε εντός αγωγικών. Τώρα να το ανοίξουμε, να πάμε πιο μέσα, να δούμε τι έχει. Τότε, πριν φτάσω μέσα, να το ανοίξω και να πω, α, το άνοιξα το κουτί, δημιουργώ τις λεγόμενες επιστημονικές θεωρίες. Τι είναι η επιστημονική θεωρία? Είναι ένα επιστημονικό πιστεύω. Όταν κάποια στιγμή δω ότι τα δεδομένα των μετρήσεών μου δεν δικαιώνουν την επιστημονική μου θεωρία, την απορρίπτω. Και πηγαίνω και φτιάχνω μια καινούρια θεωρία. Αλλά θεωρία πάντοτε θα πει ένα επιστημονικό πιστεύω, εν αντιθέσει με την επιστημονική αλήθεια, που είναι αυτό που πια το βρήκα, το ξέρω. Είναι επιστημονική αλήθεια. Φερρυππίν, δεν είναι θεωρία ότι γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι μια επιστημονική αλήθεια. Αλλά για να φτάσουμε κάποτε να δούμε πώς γυρίζει το ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα του, εκεί φτιάξαμε 2-3, αν όχι περισσότερες, στην εποχή μου τόσο ήξερα, θεωρίες του Ράδερφορντ, Φερρυππίν και δεν ξέρω τι είναι άλλον. Είναι κυκλική, είναι πώς είναι, πώς κινείται το ηλεκτρόνιο κλπ. Κλπ. Τι βλέπουμε λοιπόν? Οι θεωρίες, η μία μετά την άλλη, εγκαταλείπονται για να φτάσουμε κάποτε σε μία πλήρες τέρα θεωρία, για να φτάσουμε στο τέλος σε μία επιστημονική αλήθεια. Φερρυππίν, το φως
έχει περάσει και περνάει ακόμη κρίση. Πέρασε και περνάει ακόμη κρίση. Τι θα πει? Άλλα πειράματα δικαιώνουν το φως ως σωμάτια, σωματίδια, βλήματα. Είναι η μηχανική του Νεύτωνος. Και άλλα πειράματα δικαιώνουν. Τι δικαιώνουν? Ότι το φως είναι κύμα. Είναι κύμα, όπως έκανε ο Ντεμπρολί κάποια πειράματα. Τώρα μη συγχωρείτε, αυτά που θυμάμαι αυτά που θυμάμαι και λοιπά. Ξέρετε όμως που είναι η κρίση? Τώρα τέλος πάντων τι είναι, κύμα ή βλήμα? Φτιάξαμε ένα στρίπτος εκεί, έβαλε ότι είναι και κύμα και βλήμα και σωματίδιο δηλαδή, και κάναμε τη λεγόμενη κύματομηχανική για να ερμηνεύσουμε. Αλλά την ουσία, τη φύση του φωτός ακόμη δεν την γνωρίσαμε. Βλέπετε λοιπόν πως οι θεωρίες προχωρούν. Εκείνη που μας εξυπηρετεί δεν μας εξυπηρετεί, την αφήνουμε και πάμε σε μια άλλη η οποία μας εξυπηρετεί. Έως ότου κάποτε φτάσουμε, μπορεί να φτάσουμε, να έχουμε μια επιστημονική αλήθεια περί του φωτός. Αναμφισβήτητα. Ο Ντεμπρολί που σας είπα προηγουμένως, νομίζω είναι αυτός που ταΐνωσε το κύμα και το βλήμα και έκανε την κυματομηχανική, αν θυμάμαι καλά. Ποιος ήταν εκείνος άλλος που μίλησε για το κύμα? Θυμάται κανείς από εσάς? Φυσικός κανείς? Τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, εξάλλου είναι πρόχειρα αυτά που σας λέω. Και λοιπά. Τώρα για να δούμε τι σχέση έχουν αυτά μεταξύ τους, αφού είπαμε αυτά τα πραγματάκια. Η θρησκεία έχει πηγή της στο Θεό. Τώρα μιλάω για την εξαποκαλύψεως θρησκεία, το χριστιανισμό. Η φιλοσοφία μπορεί να είναι ευγενής εάν μεν ασχολείται με το να βρει το Θεό, ματαιοπονεί. Τον βρήκαμε το Θεό, μας απεκαλύφθη. Εάν όμως η φιλοσοφία είναι για να μας πει, όπως σας είπα προηγουμένως, να φιλοσοφήσω πάνω στους αριθμούς, πάνω στη φύση, πάνω σε τέτοια πράγματα, πάνω στις μετρήσεις, στις σχέσεις κλπ. Αυτό είναι χρήσιμο. Αναμφισβήτητα. Ως προς την επιστήμη, βεβαίως, ξέρουμε ότι δεν μπορώ να αναζητώ περισσότερο παρά ό,τι μου είναι δυνατόν να αναζητήσω. Ένα μόνο, ότι ο άνθρωπος μπορεί να θαυμάζει το νου του. Τι μου έδωσε ο Θεός να ερευνώ? Όπως και την επιστήμη, που πια εξ αντικειμένου έχουμε τα πράγματα της φύσης, τα στοιχεία, και βλέπει κανείς εκεί τη σοφία του Θεού. Όταν πάω στη θάλασσα, κατά κανόνα θα αναζητήσω κοχύλια. Αν το θέλετε, είναι η μόνη μου ψυχαγωγία, δεν έχω τίποτα. Τι άλλο να κάνω? Και μαζεύω κοχύλια. Αυτά τα κάνω σε συνδυασμούς όμορφους, και κάθε φορά τα έχω εκεί μπροστά στα βιβλία, στη βιβλιοθήκη, και κάθομαι και κάθε φορά τα βλέπω, τα πιάνω, τα χαζεύω, τα ξαναχαζεύω, σχήματα, χρώματα των κοχυλιών, σχήματα, χρώματα, και τι βλέπω? Όταν ψηλαφίζω εκείνα τα κοχύλια, εκείνες τις όμορφες πέτρες που τις λιμάρισε, να πω έτσι, το κύμα της θαλάσσης, οι μεγάλες ψηφίδες. Ξέρετε τι ψηλαφίζω στην πραγματικότητα? Την τέχνη του Θεού Λόγου. Γιατί είναι του Θεού Λόγου αυτά κατασκευάσματα. Και θαυμάζεται και λέει, για κοίταξε εδώ. Δες συνδυασμούς, δες σχήματα, δες. Και τότε δοξάζει το Θεό. Τι έχει? Έχει μια αναγωγή στο Θεό. Αν λοιπόν μπορεί η φιλοσοφία, όποια μορφή και αν έχει, ή η επιστήμη να με αναγάγουν στο Θεό, που είναι στοιχεία που συνιστούν αυτό που λέμε θρησκεία, και μάλιστα την αληθινή θρησκεία, την εξαποκαλύψεως θρησκεία, τότε βεβαίως, τότε όλα μου είναι χρήσιμα. Αναμφισβήτητα. Μάλιστα η λέξη φιλόσοφος νους εχρησιμοποιείται από τους πατέρες της εκκλησίας μας. Όπως και ο μοναχισμός, ξέρετε πως λέγεται? Φιλόσοφος βίος. Πηγαίνω να γίνω μοναχός, ξέρετε πως λέγεται?
πηγαίνω επί το φιλοσοφήν, πορεύομαι επί το φιλοσοφήν. Έτσι καμιά φορά λέμε με άδειους ανθρώπους, κούφιους, με άδειο μυαλό, που είναι στην επιφάνεια, του λέμε μα τόσο κούφιος άνθρωπος είσαι, δεν είσαι καν φιλόσοφος νους, καν φιλόσοφος νους. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν βαθύνοες, πάντα να ψάχνουμε, πάντα να ερευνούμε, όχι για να βρούμε το Θεό, αλλά για να βρούμε τι θέλει ο Θεός για μας. Το Θεό τον βρήκαμε, μας απεκαλύφθη. Θα βαθαίνουμε όμως, αν το θέλετε, και στο Θεό, για να μάθουμε εκείνα όλα που θα μας βοηθήσουν πραγματικά στη σωτηρία μας. Σίγουρα όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο άνθρωπος πάβει να είναι ρηχός, να είναι προσεκτικός, να μην γίνει ποτέ ορθολογιστής και φτάσει στην απιστία, ποτέ ορθολογιστής, και τότε όλα αυτά τον κάνουν άνθρωπο πραγματικά με περιεχόμενα. Αυτά είχα να πω σε αυτή την απορία.